Γεωργιάδης. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο Τουσάβα στην δεκάδα, αρκεί να τον αποκαλεί κανείς απλώς Γεωργιάδη. Ευκαιρία με τον Κόλλα. Η απόκρουση από τον Τοχούρογλου. Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο τέταρτο λεπτό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έστω και ο Παναθηναϊκός έχει ένα λόγο παραπάνω να ρισκάρει σε αυτό το παιχνίδι. Τζόρτζεβιτς. Η κεφαλιά. Γκολ 1-0. Από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 24. Από αυτή την επιθετική προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νικοπολίδη και ταυτόχρονα θα πάει και αυτός εκεί όπου είναι η φανατική ομάδα της ομάδας του. Περίλυπος ο Δανίλης στον πάγκο. Εδώ ο Μπάγεβιτς ανηγυρίζει ακόμα αυτό το γκολ. Μπήκε ανάμεσα από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού ο Γιαννακόπουλος και πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Από την σέντρα του Πρέτρα Τζόρτζεβιτς. Πώς μπήκε σφίνα στον μπροστά από τον Κολιτσιδάκη ο Γιαννακόπουλος και πρέπει να έχει βρει την μπάλα και ο Κολιτσιδάκης, ναι. Τελικά είναι ένα, μάλλον αυτό γκολ. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Ο Γιαννακόπουλος φαίνεται να κουβάει την μπάλα, την οποία πάντως πρέπει να κουβάει και ο Κολιτσιδάκης. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας από αυτή την σέντρα του Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς και τον τελευταίο που ενδιέφερε τον Γιαννακόπουλο. Ο Τζόρτζεβιτς στο φάουλ. Γιαννακόπουλος. Το σούτ Μαυρογεννίδη 2-0 Ολυμπιακός. Ένα εκπληκτικό γκολ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς που διαμαρτύρεται, δεν ξέρω αν προσέξατε, για την πρεμούρα του Μαυρογεννίδη να πανηγυρίσει με τους φανατικούς αυτό το γκολ και που δεν θα γλιτώσει και αυτό στην κίτρινη κάρτα. Ο Δανιήλ με τον Βλάχο απογοητευμένοι. Το ίδιο και ο Νικοπολίδης. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης σκοράρει για τέταρτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα από αυτή την πάσα του Γιαννακόπουλου και το σουτ πάνω στην κίνηση. Κοιτάξτε ξανά εδώ. Μια πολύ καλά εκδηλωμένη επιθετική προσπάθεια. Κύριε Δωμάζο. Νομίζω μετά από το δεύτερο γκολ είναι πολύ δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω όμως ότι δεν γίνεται τίποτα για τον πάγκο, γιατί αφού βλέπουν ότι δεν υπάρχει επιθετικός κανένας, δεν έγινε αλλαγή γρήγορα. Ο κύριος Σιδέρης. Μεγάλη φάση και του Γιαννακόπουλου που έδειξε με την πάσα που έδωσε και ετοίμασε τον γκολ και ο Μαυρογεννίδης, ο οποίος είναι ένας από τα νέα ταλέντα και πιστεύω βλέποντας τα πράγματα ότι αρχίζει μια εποχή για τον Ολυμπιακό, δείχνει αυτό που είπα πριν ότι είναι πληρέστερη ομάδα και αυτό τον βοηθάει κιόλας από την άποψη. Αυτό ακριβώς θα γίνει. Ο Λιμπερόπουλος θα αντικαταστήσει τον Έρικ Μίκλεντ. Εδώ είναι ο Ίβιτς. Ήλια Ίβιτς. Το shoot out τελικά, καθώς ο Αλεξανδρής δεν πρόλαβε να μπει στη φάση. Βαζέχα, Ανατολάκης, Γεωργιάδης. Ευκαιρία για τον Βαζέχα, και κόρνερ. Σωτήρια, η επέμβαση του Κυριάκου Κοκούρου. Έκοψε ο Ανατολάκης, δυνατό το shoot και η επέμβαση του Τοχούρογλου.